Γεια σας από το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο σημερινό βίντεο θα πούμε δύο λόγια σχετικά με τις μήτρες που μπορούμε να δημιουργήσουμε και να χειριστούμε στο Octave ή στο MATLAB, οι οποίες περιλαμβάνουν ως στοιχεία τους μόνο τους αριθμούς 0 ή 1. Τέτοιες μήτρες είναι αρκετά συχνά να συναντήσουμε προγραμματίζοντας διάφορες εφαρμογές στο Octave ή στο MATLAB. Κλασική περίπτωση βέβαια είναι η περίπτωση της μοναδιαίας μήτρας, μιας διαγώνιας δηλαδή μήτρας, μιας τετραγωνικής συγγνώμη μήτρας η οποία στα διαγώνια στοιχεία της έχει τη μονάδα. Υπάρχουν όμως και πολλές άλλες περιπτώσεις όπου δεν μιλάμε τόσο πολύ για τετραγωνικούς πίνακες ή μήτρες και βέβαια για περιπτώσεις όπου πιθανά να είναι όλα τα στοιχεία 0 ή όλα τα στοιχεία μονάδα ή κάποιο από αυτά κάτω από ορισμένες συνθήκες. Λοιπόν, μιας και το αναφέραμε και είναι και το πιο απλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε ξεκινώντας αυτό το μάθημα. Μια διαγώνια μήτρα μπορεί να δημιουργηθεί με την συνάρτηση I και να έχουμε τετραγωνική μήτρα έτσι ώστε στα διαγώνια στοιχεία της να έχει μονάδα. Για παράδειγμα, αν εδώ δώσουμε I3, θα πάρουμε μια τετραγωνική μήτρα 3x3 όπου όλα τα στοιχεία είναι 0 εκτός από αυτά που είναι στη διαγώνια τα οποία έχουν συμπληρωθεί με τη μονάδα. Τη μήτρα αυτή μπορούμε να την κατασκευάσουμε και με αυτόν τον τρόπο, να δηλώσουμε δηλαδή συγκεκριμένα ότι θέλουμε 3 γραμμές και 3 στήλες. Αν παραλείψουμε το δεύτερο όρισμα και βάλουμε μόνο το πρώτο, τότε θα δημιουργηθεί τετραγωνικός πίνακας. Εννοείται δηλαδή ότι όταν βάζουμε 3, ο πίνακας είναι 3x3. Καταλαβαίνετε ότι αν εδώ βάλουμε 4 θα δημιουργήσουμε ένα πίνακα 4x4, αν βάλουμε 5 θα δημιουργήσουμε ένα πίνακα 5x5 και ούτω καθεξής. Τα ορίσματα στη συνάρτηση I, όπως έχουμε πει, μπορεί να είναι 2 και δεν είναι ανάγκη να είναι ίσα μεταξύ τους, οι τιμές τους δηλαδή μπορεί να διαφέρουν. Για παράδειγμα, αν εδώ δώσουμε 5,3 θα πάρουμε τώρα ένα πίνακα 5x3, δηλαδή 5 γραμμών και 3 στυλών. Προσέξτε όμως ότι ενώ έχει συμπληρωθεί εδώ η μονάδα στη διαγώνιο του πίνακα 3x3, οι επιπλέον γραμμές που υπάρχουν στον πίνακα, μιας και δεν είναι τώρα πια τετραγωνικός, συμπληρώνονται μόνο με μηδενικά χωρίς να μπαίνει πουθενά μονάδα. Αντίστοιχα μπορείτε να το δείτε αυτό εδώ και όταν έχουμε περισσότερες στήλες από γραμμές. Για παράδειγμα, αν εδώ δώσετε 3,5 στο I, θα συμπληρωθεί η μονάδα εδώ στη διαγώνιο. Δεν υπάρχει βέβαια από κάτω άλλη γραμμή να συμπληρωθεί μονάδα στην τέταρτη γραμμή και ούτω καθεξής. Οπότε οι επιπλέον στήλες, αυτές δηλαδή που περισσεύουν από το να είναι ο πίνακας τετραγωνικός, συμπληρώνονται μόνο με μηδενικά στοιχεία. Λοιπόν, επίσης, κυρίες και κύριοι, να σας πω λίγο το εξής. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, όπου έχουμε ένα πίνακα 3x3, σας θυμίζω ότι αν πούμε ότι ο πίνακας αυτός είναι α, ένας τέτοιος πίνακας που τα διαγώνια στοιχεία του δηλαδή είναι μονάδα, σας θυμίζω ότι αν το πολλαπλασιάσουμε με τον εαυτό του μας δίνει πάλι το ίδιο αποτέλεσμα, το α δηλαδή. Εντάξει, και μπορούμε αυτό εδώ ακόμα και αν τον υψώσουμε στη δύναμη, για παράδειγμα στο τετράγωνο, στην τρίτη, στην τετάρτη και ούτω καθεξής, ικανοποιείται αυτό που έχουμε μάθει όλοι από τη γραμμική άλγεβρα, ότι ο μοναδιαίος πίνακας αν υψωθεί σε μια οποιαδήποτε ακέραια δύναμη παραμένει ο εαυτός του, δεν μεταβάλλεται δηλαδή. Λοιπόν, ας δούμε τώρα μερικές άλλες περιπτώσεις σχετικά με πίνακες ή διανύσματα τα οποία περιέχουν μηδενικά ή μονάδες χωρίς να είναι κατά ανάγκη ο μοναδιαίος πίνακας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε για παράδειγμα ένα διάνυσμα, ας το πούμε χ, το οποίο περιέχει παντού μηδενικά. Ας πούμε ότι το διάνυσμα αυτό είναι 5 θέσεων, με αυτήν εδώ την εντολή. Να γράψουμε δηλαδή χ1, 5 ίσον με το 0. Και θα πάρουμε όπως καταλαβαίνετε ένα διάνυσμα γραμμή, το οποίο έχει σε όλα τα στοιχεία του μηδενικά. Το διάνυσμα αυτό μπορούμε να το μετατρέψουμε σε διάνυσμα στήλη με την πράξη χ τόνους, αν κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό. Και μπορούμε επίσης, κυρίες και κύριοι, να χρησιμοποιήσουμε την πράξη ανάθεσης τιμής, για παράδειγμα να βάλουμε στη δεύτερη θέση του διανύσματος την τιμή μονάδα, να έχουμε δηλαδή ένα διάνυσμα στο οποίο παντού έχει μηδενικά εκτός από τη δεύτερη θέση που είναι μονάδα, με αυτόν εδώ τον τρόπο.
βλέπετε τώρα πια ότι το Χ έχει παντού τις τιμές 0, όπως το είχαμε δηλώσει εδώ, εκτός από μία η οποία έχει γίνει μονάδα με μια δεύτερη πράξη ανάθεσης. Ένας άλλος τρόπος να... Ένας άλλος τρόπος να δημιουργούμε διανύσματα τα οποία έχουν παντού μηδενικά, παντού την τιμή 0, είναι να καλέσουμε τη συνάρτηση zeros. Η συνάρτηση zeros παίρνει επίσης δύο ορίσματα. Αν την καλέσουμε, για παράδειγμα, με την πράξη 1.5, θα μας δώσει ένα πίνακα που έχει μία γραμμή και 5 στήλες, με λίγα λόγια ένα διάνυσμα γραμμή 5 θέσεων, αυτό που είχαμε κάνει και προηγουμένως. Αν όμως αντιστρέψουμε αυτήν εδώ πέρα τη σειρά, δηλαδή γράψουμε 5,1, θα πάρουμε, όπως καταλαβαίνετε, ένα διάνυσμα στήλη τώρα πια, και μπορούμε, ένα διάνυσμα στήλη που έχει παντού μηδενικά, και μπορούμε βέβαια να δηλώσουμε εδώ μόνο το 5, που σημαίνει ότι θα φτιάξουμε έναν τετραγωνικό πίνακα 5x5, όπου παντού έχει μηδενικά. Ένα τέτοιο πίνακα τώρα μπορούμε να τον... μπορούμε να τον κάνουμε να έχει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία του μονάδα. Ας πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό εδώ, δηλαδή το στοιχείο της πρώτης γραμμής τρίτης στήλης, όπως ξέρουμε με άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν πούμε ότι το χ είναι 0,5 και είναι αυτός εδώ ο πίνακας, τότε μπορούμε με μία ανάθεση όπως είναι τούτη εδώ να αλλάξουμε την τιμή ενός συγκεκριμένου στοιχείου του πίνακα και να παράγουμε αυτό εδώ. Να φτιάξουμε δηλαδή είτε την πρώτη στήλη, έκανα εγώ και ναι, μισό λεπτάκι, να το φτιάξουμε πάλι. Παρασύρθηκα κι εγώ, είναι 1,3, για να φτιάξουμε στην πρώτη γραμμή και τρίτη στήλη τον πίνακα που έχει παντού μηδενικά, εκτός από μια συγκεκριμένη θέση, και τη διαδικασία αυτή μπορούμε να την επαναλάβουμε όσες φορές θέλουμε για όσες συγκεκριμένες θέσεις θέλουμε. Τώρα, αυτό που θέλω να σας πω είναι λίγο το εξής. Ας κάνουμε εδώ 3. Έχουμε ένα πίνακα που έχει παντού μηδενικά. Πώς μπορούμε να επέμβουμε έτσι ώστε αυτός εδώ ο πίνακας να έχει στη θέση αυτή εδώ και αυτή εδώ μονάδες. Σας θυμίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σειριοποίηση του πίνακα. Δηλαδή, αν θυμηθείτε λίγο, το Χ1, παρόλο που ο πίνακας είναι δύο διαστάσεων, το Χ1 θα μας δώσει την τιμή βέβαια 0, γιατί είναι αυτή εδώ, αλλά με λίγα λόγια χρησιμοποιούμε ένα δείκτη μιας θέσης και όχι δύο θέσεων. Μπορούμε να το πάρουμε το στοιχείο αυτό έτσι, μπορούμε όμως να το πάρουμε και έτσι. Αντίστοιχα, υπάρχουν τα στοιχεία, για παράδειγμα, 5 και το στοιχείο 9, αντί να δηλώσουμε το στοιχείο 3-3. Τι θέλω να πω, χρησιμοποιήστε λίγο αυτό εδώ το διάνυσμα, το 1, το 5 και το 9, με λίγα λόγια αυξάνουμε, μιας και έχουμε ένα πίνακα ο οποίος είναι 3x3, δημιουργούμε εδώ ένα διάνυσμα που έχει τις τιμές που ξεκινάνε από το 1, αυξάνονται ανά 4, ανά νη συν 1 δηλαδή, αν ο πίνακας είναι νη επί νη, και φτάνουμε μέχρι το νη τετράγωνο, το οποίο εδώ είναι το 9. Έχουμε αυτές τις τιμές. Αν εδώ γράψετε χ ίσον 1, θα πάρετε το μοναδιαίο πίνακα. Με λίγα λόγια, έχουμε δημιουργήσει έναν πίνακα που έχει παντού μηδενικά, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση zeros, και μετά με μία ανάθεση τιμή σε συγκεκριμένες θέσεις. Σας υπενθυμίζω ότι αυτή εδώ η γραφή σημαίνει μια αριθμητική αλληλουχία που ξεκινάει από το 1, αυξάνεται κατά 4 και φτάνει μέχρι το 9, και παράγουμε το μοναδιαίο πίνακα. Μπορούμε να γενικεύσουμε αυτόν τον υπολογισμό λέγοντας το εξής. Έστω για παράδειγμα το νη ότι είναι 4. Τότε θέλουμε να φτιάξουμε μία μήτρα η οποία είναι η μήτρα χ ίσον 0, έχει παντού μηδενικά, συγγνώμη λίγο, είναι εδώ νη, νη 4x4 δηλαδή μηδενικά, και στη συνέχεια εδώ από την θέση 1, η οποία αυξάνεται κατά νη συν 1 και καταλήγει στο νη επί νη, στο νη τετράγωνο δηλαδή, θέλουμε να έχει τιμές 1. Αυτός εδώ ο τρόπος, ο οποίος βέβαια προφανώς και είναι αχρίαστος και περιττός εφόσον μπορείτε συγκεκριμένα να φτιάξετε το μοναδιαίο πίνακα,
απλά τον δίνουμε για λόγους έτσι προγραμματιστικής κατάρτισής σας, μπορεί να δημιουργήσει επίσης μια μοναδία μήτρα 4x4 ή γενικά αν θέλετε νη επί νη. Μας ξέφυγε κάτι εδώ. Λοιπόν, συγγνώμη λίγο για το προηγούμενο λάθος. Πάνω στον λόγο και εγώ έβαλα εδώ ερωτηματικό αντί για άνω και κάτω τελεία. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να φτιάξουμε μια μήτρα νη επί νη εδώ 4x4 μοναδία, ή αν αυτό εδώ το αλλάξετε σε 5 μπορείτε να φτιάξετε μήτρα 5x5 και ούτω καθεξής. Ξανατονίζω ότι ο τρόπος αυτός εδώ δεν είναι και ο πιο δόκιμος από όλους. Προφανώς μπορείτε πολύ εύκολα να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση I5 για να φτιάξετε μια μοναδία μήτρα 5x5. Απλά θέλω να σας πω ότι θυμηθείτε λίγο και αυτόν εδώ τον τρόπο, γιατί σε πολλές περιπτώσεις θα χρειαστεί να έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία μιας μήτρας δύο διαστάσεων μέσα από τη σειριακή της μορφή, μέσα δηλαδή από δείκτες οι οποίοι ακολουθούν την μία διάσταση, όπως γίνεται ακριβώς εδώ πέρα. Λοιπόν, όπως ακριβώς υπάρχουν κυρίες και κύριοι μήτρες με μηδενικά, υπάρχουν μήτρες και που έχουν παντού μονάδες. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση τώρα πια ones για να πάρουμε μια τετραγωνική μήτρα 3x3 η οποία έχει παντού μονάδες. Μπορούμε, αν θέλουμε, να γράψουμε 3x1 εδώ, που σημαίνει ότι θα φτιάξουμε ένα πίνακα τριών γραμμών και μια στήλη, ένα διάνυσμα στήλη δηλαδή. Ή μπορούμε να γράψουμε εδώ 1,3, που σημαίνει ότι θέλουμε ένα διάνυσμα τώρα πια γραμμή, δηλαδή ένα πίνακα που έχει μία γραμμή και τρεις στήλες για να πάρουμε παντού μονάδες. Όπως κάναμε και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι και εδώ, αν αυτός εδώ είναι ο πίνακας Χ ή αν θέλετε το διάνυσμα Χ, μπορούμε να πούμε ότι η πρώτη του τιμή είναι 0, κάποια συγκεκριμένη τιμή δηλαδή από το Χ είναι 0, έτσι ώστε να αλλάξουμε κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο μιας μήτρας που σε όλο της το μέγεθος είναι παντού ταυτόσιμο, έχει παντού για παράδειγμα μονάδες εκτός από κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, είτε αυτό είναι η πρώτη θέση, είτε είναι η δεύτερη, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη. Σας θυμίζω επίσης ότι μία μήτρα η οποία ή γενικά ένας πίνακας ο οποίος έχει ένα διάνυσμα για παράδειγμα, ο οποίος έχει κάπου μονάδες, για ας κάνουμε λίγο αυτό εδώ, ones, 5, ένας πίνακας δηλαδή ο οποίος έχει 1-1-1-1, με έναν απλό πολλαπλασιασμό, όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν. Για παράδειγμα μπορεί να γίνει το 2 αν το πολλαπλασιάσουμε, ή να προσθέσουμε το 2, στο 1 δηλαδή να προσθέσουμε κάτι και να έχει παντού 3, να κατασκευάσουν δηλαδή έναν πίνακα ο οποίος δεν έχει κατά ανάγκη 0 και 1, αλλά έχει κάποιο άλλο στοιχείο το οποίο επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, επίσης, να κλείσουμε λίγο κυρίες και κύριοι με ένα λίγο trick. Ας υποθέσουμε εδώ ότι έχουμε έναν πίνακα ο οποίος έχει ας πούμε 10 στοιχεία τα οποία είναι μηδενικά, συγγνώμη. Δεν καθαρίσαμε τη μνήμη. Αυτός εδώ 0 0 0 0 0. Λοιπόν, και θέλουμε να κάνουμε να μετασχηματίσουμε αυτό το πίνακα έτσι ώστε στις άρτιες θέσεις, δηλαδή στη θέση Χ2, Χ4 και τα λοιπά, να έχει μονάδα, να έχουμε δηλαδή μια εναλλαγή από 0 1 0 1 και τα λοιπά. Και αυτό εδώ μπορούμε πολύ εύκολα να το κάνουμε τον τρόπο που σας είπα πριν. Μπορούμε εδώ να γράψουμε το Χ, το οποίο στη θέση 2 που αυξάνεται κατά 2 και φτάνει μέχρι το 10 έχει μονάδα. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τη σειριακή δικτοδότηση, το δίκτυο 2-2-10, που σημαίνει πάρε τη θέση 2, αύξησε αυτό το νούμερο κατά 2 και τελείωσε στο 10, και να παράξουμε αυτόν τον πίνακα, αυτό το διάνυσμα θέλετε, ένα διάνυσμα το οποίο έχει 0-1-0-1 κτλ. Από την άλλη μεριά, θυμηθείτε λίγο ότι αυτό εδώ το διάνυσμα μπορούμε να το φτιάξουμε και με αυτόν εδώ τον τρόπο, να φτιάξουμε δηλαδή παντού μονάδες, και τώρα πια εδώ να πούμε ότι θέλουμε να ξεκινάμε από την τιμή 1, η οποία αυξάνεται κατά 2, αλλά τώρα να γίνεται 0, για να πάρουμε, όπως βλέπετε, το ίδιο αποτέλεσμα. Πολλοί άλλοι τρόποι υπάρχουν να εργαστεί κανείς σε μήτρες με 0 και 1. Θυμίζω λίγο ότι έχουμε αναφέρει τη συνάρτηση I3 για να πάρουμε έναν τετραγωνικό μοναδιαίο πίνακα 3x3, τη συνάρτηση 0x3 για να πάρουμε έναν τετραγωνικό πίνακα
3x3 που έχει παντού μηδενικά και τη συνάρτηση ones για να πάρουμε έναν τετραγωνικό πίνακα 3x3 που έχει παντού μονάδα. Με βάση αυτά μπορεί κανείς να παίξει και να προγραμματίσει πάρα πολλές εφαρμογές για πίνακες και διανύσματα που έχουν σαν στοιχεία τους το 0 και το 1. Ευχαριστώ πολύ.